των μεγάλων δημοκρατικών αγώνων. Η Κρήτη της Θέρισσου και του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η αδούλωτη Κρήτη της Εθνικής Αντίστασης γίνεται για άλλη μια φορά μπροστάρης των αγώνων για την αλλαγή, για την κοινωνική δικαιοσύνη και την προκοπή του τόπου μας. Και σήμερα εσείς εδώ, από το Ηράκλειο, διατρανώνετε σε όλη τη χώρα ότι στο δεύτερο μεγάλο δημοψήφισμα για το μέλλον του τόπου, μετά από το μυριόστομο όχι της 5ης του Ιούλη, έρχεται αυτό το δημοψήφισμα που ο λαός μας θα πει όχι στο χθες, όχι στη διαπλοκή, όχι στη διαφθορά, όχι σε όλα όσα μας κρατάνε κολλημένους στη λάσπη. Και είναι φανερό ότι η Κρήτη σήμερα δίνει το μήνυμα της νίκης. Η απόφαση να προχωρήσουμε μπροστά είναι δεδομένη. Η Κρήτη σήμερα ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Ψήφισε για την ελπίδα, για την προοπτική, για τη δημοκρατία και την κοινωνική προκοπή. Και αυτή τη φορά, στην κάλπη την κρίσιμη, που ένα πράγμα διακυβεύεται. Αν για τα επόμενα 4 χρόνια, τώρα που δεν υπάρχουν πια παγίδες και τρικλοποδιές, αν για τα επόμενα 4 χρόνια την διακυβέρνηση του τόπου θα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό εσείς με την ψήφο σας, αλλά και ο ελληνικός λαός που έχει κουραστεί πια να βρίσκεται όμηρος και δέσμιος του κομματικού κράτους, της διαπλοκής, του καθεστώτος που 40 χρόνια τώρα έσκαψε ένα βαθύ λάκκο και έριξε μέσα το λαό μας, φορτώνοντάς τον με χρέη και λίμματα. Εσείς και όλος ο ελληνικός λαός καλείται να πει για άλλη μια φορά σε αυτή την κρίσιμη δημοψηφισματικού χαρακτήρα κάλπη, να πει για άλλη μια φορά και να βροντοφωνάξει ένα περήφανο όχι. Όχι στην προσπάθεια της ολιγαρχίας να πάρει τη ρεβάνς από το λαό μας, που στις 25 του Γενάρη ξεκίνησε τη μεγάλη προσπάθεια για την αναγέννηση του τόπου. Όχι στην εξάρτηση, στην υποτέλεια, στη διαφθορά και στην διαπλοκή. Και θέλω, πολίτες της Κρήτης, πολίτες του Ηρακλείου, να εκμυστηρευθώ απέναντί σας ότι αισθάνομαι μεγάλη τιμή και μεγάλη περηφάνεια που αυτή τη φορά θα είμαι υποψήφιος εδώ, στο νομό του Ηρακλείου, μαζί σας. Είμαι περήφανος και αισθάνομαι τιμή, γιατί θα συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο στη ζωή σας, στις αγωνίες σας, στους αγώνες σας και σας διαβεβαιώνω ότι θα ανταποδώσω τη μεγάλη τιμή που κάνετε σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και σε μένα προσωπικά